πάμε να πιάσουμε για ανάλυση τα ματσάκια της αγωνιστικής. Τι είδαμε? Καταρχήν είναι 14 ομάδες και τα μισά ματς δεν γίνονται. Είναι δηλαδή μια κατηγορία, ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι, θυμάμαι πριν από 19 χρόνια, είχε 14 ομάδες, έπεφτε μία. Εντάξει, θέλουμε 18 ομάδες στην Α' Εθνική, κακά τα ψέματα. Πέρα από αυτό. Ένα προς ένα, πάμε. Ναι, λοιπόν, Ολυμπιακός με τον Τρίπολη. Αυτοί εδώ όλοι οι προπονητές, οι ξένοι που παίρνουν αυτά τα σωματεία, τα μέτρια σε υλικό, ας πούμε, κτλ. Αντιμετωπίζουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, μπορεί να παίξει Τρίπολη Βόλος ή να παίξει Τρίπολη, ποιο να παίξει την πρώτη αγωνιστική, τον Παναθηναϊκό, μέσα στην έδρα της, αυτό τον Παναθηναϊκό. Και με την ίδια διάταξη, την ίδια δεκάδα, την ίδια φιλοσοφία, να πάει να παίξει στο Καραϊσκάκι. Θα φας 3 γκολ, χωρίς ο άλλος να είναι καλός. Μετά το 60. Χωρίς να είναι ο άλλος καλός. Περπατώντας. Οι άλλοι, καταρχήν τα δύο χαφ της Τρίπολης και τα δύο στόπερ, δεν μπορούν 90 λεπτά έτσι σχέδιο να αντέξουν σε αυτά τα χαφ του Ολυμπιακού. Ο χρόνος κυλάει εις βάρος τους. Εκεί μπορεί να υπάρξει τρίτο στόπερ, δύο γρήγοροι εξτρέμ να παίξουν δύο φορ. Υπάρχουν εναλλακτικές, τις οποίες δεν χρησιμοποιούν ούτε ο Ράσταβατς ούτε οι άλλοι προπονητές. Ελπίζω ότι θα το κάνει ο Κάναντι. Ο ΠΑΟΚ. Πάμε, εκεί, ΠΑΟΚ Ατρόμητος. ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Βγήκε ο ΠΑΟΚ σε κατακτητικό ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι οι τρεις στόπερ πίσω είναι περιττοί σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Εγώ θα διαφωνήσω. Και θα πω ότι εφόσον δεν υπάρχουν χαφ και μπορεί να παίξουν δύο χαφ, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Όταν έρθει ο Μίσης με το καλό το παιδί, αν έρθει ο Αγκούστο, είναι ο Καντουρί στα καλά του όπως είναι κτλ. Ποιο άλλο χαφ είναι ο Σβάμπ, ποιο να διαλέξει, μπορεί να βάλει τρει. Θα παίξει το 4-5-1 και το 4-2-3-1 και το 4-3-3 πολύ καλά. Σε 3-4-3 οπωσδήποτε πρέπει να βγάλει ένα χαφ, ένα στόπερ, συγγνώμη, πολύ μπροστά. Σε αυτά τα μάτς λοιπόν. Θα βάλεις στη σύνθεσή σου έναν στόπερ ο οποίος έχει επιθετικές καλές ικανότητες. Δεν είναι ο Ίγκρασον αυτός, είναι ο Μιχάη. Άρα λοιπόν περνάς έναν πιο μπροστά από τα στόπερ να κάνει και υπεραριθμία στο χώρο το χαφ από έναν στόπερ. Εκείνο που είδα είναι ότι ο ΠΑΟΚ με την έλλειψη των χαφ που έχει δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι κατακτητικό. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεύτερο, υπάρχει πρόβλημα στο φορ. Δηλαδή είναι σε τραγική κατάσταση ο σέντερ φορ του Σιντέρστη. Και επίσης βλέπω ότι πάλι από την πίσω γραμμή πάει ο Γιαννούλης να γίνει δεκάρι. Το είδο κάναντι αυτό. Χτύπησε από εκεί με τον Νεσικολού, ο οποίος για μένα είναι ο αγαπημένος μου παίκτης του Ατρομήτου. Και δημιούργησε πολλές καταστάσεις. Όταν ο Γιαννούλης βγαίνει επάνω, δημιουργείται πρόβλημα από εκείνη τη μεριά. Χτυπάνε ομάδες. Στο 1-0 ήταν κίνηση έπαρσης οι αλλαγές που έκανε και που έβαλε τον Κούτσια μέσα έχοντας ήδη αρκετές προειδοποιήσεις από τον Ατρόμητο και φάσεις για να δεχτεί γκολ. Ήταν είδε σαν έπαρση ή σαν έλλειψη λύσεων? Όχι, δεν ήταν έπαρση. Ήταν μήνυμα. Πάρτε μου παίχτες εδώ σε αυτές τις θέσεις. Πίστεψε ότι δεν θα την πατήσει. Και θα την έβγαζε και χωρίς απώλεια και να περάσει το μήνυμα. Επίσης η κατασκοπία του ήταν άθλια στον Εσικούλου. Εγώ τον Εσικούλου τον ξέρω. Και απορούσαμε και με τον Παντελίδη που έκανα κουβέντα κτλ. Γιατί δεν παίζει από την αρχή. Είναι μεγάλο θέμα. Σκοράρει, όχι τόσο πολύ, αλλά σκοράρει, δημιουργεί καταστάσεις, ιστορίες, τρίπλες, ένας με έναν, μπαίνει στις περιοχές, κερδίζει πέναλτι κτλ. Ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί στο κατακτητικό κομμάτι σε αυτά τα μάτς. Ένα γκολ σε δύο μάτς η Τούμπα, με Λάρισα και Ατρόμητο. Ναι, είναι πρόβλημα ο φορ, είναι πρόβλημα ο χαφ. Και είναι πρόβλημα ότι πρέπει να βγει ο Γιαννούλης δεκάρι να δημιουργήσει και να λέω προπονητή σωστά, μη μου πουλήσει το Γιαννούλη. Είναι μεγάλη απώλεια. Ωραία. Δεν είναι μόνο back, είναι extreme, είναι πασαδόρος, είναι half. Σουτάρει και από την περιοχή. Σουτάρει και την περιοχή, πετάει σαν τέταρτος μπροστά. Ναι. Εντάξει. Πάμε, Πανετολικός ΑΕΚ. Κοίτα, η ΑΕΚ πήρε δίκαια νίκη. Στην αρχή έπαιξε με 3-9 βαριά σε 3-4-3 όπου. Τρία βαριά κορμιά ήταν η επίθεση και πέρασε ωραίο απόγευμα. Οι τρεις καλοί στόπερ οι Έλληνες του Πανατολικού. Και έρχεται ο Μάνταλος να μπει και πολλοί θα πούνε αυτό που λέει ο Μάνταλος, τρίχες. Κοιμήθηκε πάλι ο Χάβος. Γιατί ο Χάβος του βάζει ένα χάφ παραπάνω το Μάνταλο μπροστά από τον Βασιλαντονόπουλο και τον άλλον, τον Σιμόες που ήταν καλός εχθές. Άρα πρέπει να βάλεις κι άλλο χάφ εσύ. Εσύ πας για δύο αποτελέσματα, η Άκη πάει για ένα. Κοιμήθηκε.
Πήρε ο Μάνταλο στην παράδειγμα, έκανε σπουδαία πράγματα. Μοίρασε, έκανε, έδωσε λιγότερα μέτρα στου τρει μπροστά. Αν μη τι άλλο, μπήκε στη θέση που πρέπει να παίζει. Και μπήκε, μπράβο, αν το βάλει αριστερά. Καθαρό δεκάρι. Τον έβαλε καθαρό δεκάρι και η ΑΕΚ πήρε μια δίκαιη νίκη, η οποία δεν θα ερχόταν αν δεν έμενε ο Μάνταλο. Και αυτό που επισημάναμε και από τον αγώνα του κυπέλου, ότι στα στημένα χτυπήματα δεν πρέπει να ξαναπάει ο Λιβάγια, που το βλέπαμε εμεί και δεν το βλέπανε. Ναι. Ο προπονητή τη ΑΕΚ. Έχει το Λιβάγια, με συγχωρεί, και χτυπάει τα φάουλ και τα κόρνερ. Απαράδεκτο. Ενώ ψηλά είναι Γαϊδούρη, κάνει πρόκριση στο Χαριλάου. Κάνει μια απλή κίνηση έκανε και έβαλε γκολ. Δεν αφήνει το Λιβάγια έξω από την περιοχή. Δεν αφήνει το Λιβάγια έξω από τα στημένα. Δηλαδή θα μπορούσε να χτυπήσει ένα άλλο παίκτη και να και ο Λιβάγια μέσα. Γιατί είχε τρία βαριά κορμιά και τρία στόπερ, έξι. Έναν πέντε με το Λιβάγια. Ο Λιβάγια καλύτερο από του έξι όλου αυτού. Λοιπόν. Και τέλος το Βόλος Άρης που τέλειωσε πριν λίγο. Το κουουουτσάρισμα και το στήσιμο της ομάδας που έκανε ο Τερζής. Άριστος. Ήτανε άριστος και ήτανε μεγάλη αμαρτία να έρθει εδώ ο Γλύφτης ο Μάτζιος, ο Γεσμενάκιας, ο δημοσιοσχετίστας και άλλα μάτς έχει κάνει ο Τερζής. Είναι ταλέντο ο Τερζής στην προπονητική. Θα καταλήξει να γίνει ο Μιχαλίτσος του Άρη. Ενώ είναι ταλέντο, ενώ στείνει καλά ομάδες, ενώ γυμνάζει καλά ομάδες, ενώ κάνει καλές αλλαγές, να γίνει δεύτερο τρίτο βολή ο στρατιώτης του Άρη, τις μαλακίες αυτές. Είναι καλύτερος προπονητής από τον Μάτζιο, ο Τερζής. Τώρα, γιατί θα έρθει ο Μάτζιος, αν ήταν αρθέας καλός προπονητής, θα κάτσω βοηθός. Εγώ δεν καθόμουν αν ήμουν ο Τερζής. Και του δίνω συμβουλή, όπως ο Μιχαλίτσος μετανόησε και λέει: πρέπει να πάω σε μια ομάδα αλφαεθνικής. Τι κάθεσε, Τερζή, βοηθός του Μάτζιου, αυτή τη. Καλησπέρα. Καλά είστε. Καλό βράδυ να έχετε. αυτή τη σαπίλα, εγώ δεν αδεχόμουν. Εγώ δεν αδεχόμουν να κάνει ο Μάτζιος να μην κάνει εκπομπή και να κάνει ο Κόκκινος και ο Βλαζινιάνος. Δηλαδή να είσαι Τερζής τώρα, δεν κάθεσαι βοηθός. Δεν κάθεσαι βοηθός. Δεν κάθεσαι. Στο Μάτζιο, τι είναι ο Μάτζιος. Μια χλέπα είναι, τι είναι. Δημόσιες σχέσεις, ξύπνιος είναι, εντάξει. Αλλά αυτό το στήσιμο, την προετοιμασία που έγινε, την τακτική που έγινε, τις αλλαγές που έγινε. Δεν ξέρω η τελευταία αλλαγή με το Σάκη θα τη συζητήσουμε και στο Europe One. Αν τραυματίστηκε, αν ένιωσε κάτι, γιατί από εκεί θα έτρωγε τον κόλο Άρης και ήταν τυχερός ο Τερζής, γιατί θα δεχόταν μεγάλη κριτική με εκείνη την αλλαγή. Ο Τερζής είδε τα τελευταία λεπτά θα πήγαινε στη Γιώμα και έβαλε ένα παραπάνω ψηλό κορμί. Αλλά τέτοιο κοουτσάρισμα, εγώ αμφιβάλλω άμα κάνει ο Τενές, άμα κάνει ο Μπάντζιος, ο Δέλας κοιμάται όρθιος, πολύ καλός προπονητής. Βοηθά τον έχετε. Στρατιώτης του Άρη. Αυτά.